διάθεσή μας τόσο ο κύριος Μαρατζίδης από την Θεσσαλονίκη, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όσο και ο κύριος Τουρσόπουλος έβαλαν μία σειρά από ζητήματα σχετικά με τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές, αλλά και τις δημοσκοπήσεις. Να δώσει, κύριε Υπουργέ, δώστε μια συνολική απάντηση επί αυτών που επέτυχαν. Εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Αφορά κυρίως την προσπάθεια του κ. Ρουσόπουλου να πείσει ότι η φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την φυσιογνωμία την οποία είχε το κόμμα της κέντρο-δεξιάς τότε από το 1974 μέχρι το 2009. Εγώ θα σας πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία από το 2012 και ιδιαιτέρως από τη στιγμή που άνοιξε και η μεγάλη συζήτηση για την Συμφωνία των Πρεσπών, μετατοπίζεται διαρκώς, όλο και περισσότερο, προς την άκρα δεξιά. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα ύφους, δεν είναι μόνο ζήτημα επιχειρημάτων. Για παράδειγμα, τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία για να αντιπαρατεθεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όλα είχαν γεννηθεί, αν θέλετε, στο στρατόπεδιο της ίδιας της ακροδεξιάς, αλλά την ίδια στιγμή σχετίζεται και με, και με τη συμμετοχή στη Νέα Δημοκρατία προσώπων τα οποία άλλοτε ο κύριος Ζουσόπουλος χαρακτήριζε άκρα, αλλά σήμερα φαίνεται ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να συμμετέχει μαζί τους στο ίδιο πολιτικό κόμμα, ενδεχομένως αύριο να συμμετέχει μαζί τους και στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης όλη την προηγούμενη περίοδο αγκάλιασε, υιοθέτησε, κάλυψε. Αν θέλετε, πρακτικές οι οποίες πραγματικά είναι ντροπή για μια δημοκρατία, εμπρισμούς σε σπίτια βουλευτών, προπυλακισμούς, τις κατηγορίες περί προδοσίας οι οποίες εξαπολύονταν για τη Συμφωνία των Πρεσπών κτλ. Κτλ. Και στη συνέχεια ο κ. Ζουσόπουλος ήρθε σήμερα για να μας πει ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε, αν θέλετε, σε κοινό βηματισμό με τη Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ποια είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία έχει αντιπαρατεθεί με νύχια και με δόντια, με όλες τις δυνάμεις, αλλά και με ένα σαφές πολιτικό σχέδιο απέναντι στην ακροδεξιά, και ποια είναι η δύναμη εκείνη που πραγματικά όχι απλώς φλερτάρει, αλλά αυτή τη στιγμή υιοθετεί ολόκληρα συστήματα λόγου και πρακτικών από την ακροδεξιά, και νομίζω ότι εξήγησα προηγουμένως το λόγο για τον οποίο το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς επειδή το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ένα πρόγραμμα σκληρά φιλελεύθερο, ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται, αν θέλετε, στη συντριβή της εργασίας, στη συντριβή του κοινωνικού κράτους, στη συντριβή των δικτύων προστασίας που πρέπει να έχει μια κοινωνία, βασίζεται σε μια λογική η οποία θέλει να ενισχύσει τις ανισότητες, διότι τις θεωρεί φυσικό φαινόμενο. Έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα η Νέα Δημοκρατία ως πολιτικό κόμμα να βρει λαϊκά ερίσματα. Και για να μπορέσει να το κάνει αυτό, θεωρεί ότι είναι αναγκαία η μετατόπιση της στην ακροδεξιά, όπως είναι και αναγκαία η μετατόπιση του λόγου της σε αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, δηλαδή στο κουτσομπολιό, στην παραπολιτικοποίηση και στις λογικές της διαστρέβλωσης των ψευδών ειδήσεων κλπ. Κλπ. Που είναι εξάλλου πρακτικές τις οποίες έχει διδάξει η άκρα δεξιά. Βάλτε και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που είπε ο κ. Δανακόπουλος. Να το συνδυάσουμε με μια ερώτηση, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε ελάχιστα λεπτά. Να απαντήσει για να, μετά να πάμε λίγο, γιατί θέλω να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση έστω στα τελευταία λεπτά. Γιάννη μου, δεν έχουμε λεπτά για να την ανοίξουμε τη συζήτηση. Ωραία, εντάξει, να γιατί θέλω, εγώ τουλάχιστον θέλω να ρωτήσω και δύο πράγματα μου κάνει εντύπωση το τελευταίο που σε τράω. Ποιον? Και εγώ άλλα δύο, για να είμαστε. Μισό λεπτό. Ναι. Εάν μπορεί αυτό να γίνει μέσα στα επόμενα 6 λεπτά, ευχαρίστω. Εγώ λοιπόν, ρωτάω σε δεύτερο λεπτό. Άρα, μισό λεπτό. Επειδή πρέπει να απαντήσει ο κύριο Ρουσόπουλο, Γιάννη, την ερώτησή σου στον κύριο Ρουσόπουλο για να απαντήσει συνολικά. Συνολικά, ναι. Και ο Γιάννη, μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Τζανακόπουλο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα μα κόψουν, πρέπει να γίνει αυστηρά στο χρόνο που έθεσα. Κύριε Ρουσόπουλε, ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει σε ένα προσκλητήριο για τη δημιουργία ενός προοδευτικού μετόπου με στόχο την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, δεν το αφήσετε κανείς αυτό, ανοίξει το δημοκρατικό τόξο. Εσείς ως κόμμα, τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον κίνδυνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Πρώτα απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ως κυβέρνηση εκείνη που οδήγησε στην αποκάλυψη των παρακρατικών δράσεων της Χρυσής Αυγής και την έχει στα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια. Καθυστερεί η δίκη, μακάρι να τελειώσει γρήγορα. Μετά τη δολοφονία του κ. Φύσα, αυτό είναι το ένα. Ναι.
Μέχρι τότε τις κρατάγατε στα σιρτάρια. Αυτό είναι το ένα. Το βέβαιο είναι ότι εσείς νομοθετείτε. Εσείς δεν θέλω να σας διακόπτω, όμως θα σας πω ότι επειδή έχει σημασία να το συζητήσουμε αυτό και να επισημανθεί, η πρωτοβουλία αυτή που πάρθηκε τότε από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δένδια, έγινε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και κρατούσε στα συρτάρια του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, φαίνεται, μια σειρά από δικογραφίες τις οποίες δεν είχε αναδείξει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είχε την ευαισθησία να κινηθεί όπως έπρεπε να κινηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα κόμμα το οποίο αμφισβητεί τους συνταγματικούς θεσμούς. Κόμμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μαζί την κυβέρνηση, την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά. Κόμμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μαζί την κυρία Θάνου και τα όσα απίστευτα συνέβησαν στον χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης με το διορισμό μιας ανωτάτης δικαστήνας στη θέση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Και αν δεν κάνω λάθος, και τον εκλογικό νόμο μαζί τον ψηφίσατε. Δηλαδή θέλετε αφήστε να μου πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζεται με τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Συνεργαστήκατε επί 4 χρόνια. Συνεργαστήκατε επί 4 χρόνια με τους ΑΝΕΛ. Στοιχεία τα οποία είναι άκρα και ακρότητες. Άκρα και ακρότητες, εσείς οι αριστεροί. Στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον κύριο Καμένο. Κύριε Ζανακόπουλε, θέλετε να με διακόπτετε, μπορείτε. Όχι, θα συνεχίσω να μιλάω. Συνεργαστήκατε λοιπόν επί 4 χρόνια με τον κύριο Καμένο. Βεβαίως και ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα και ήταν και η ομάδα. Αφήστε τον κύριο Υπουργέ να ολοκληρώσει. Συνεργαστήκατε λοιπόν με ένα δεξιό κόμμα το οποίο έχει εκφράσει ακρότατες απόψεις και έρχεστε να εγκαλέσετε εμάς οι οποίοι είμαστε μονίμως αυτοί οι οποίοι επεφύλαξαν την θεσμική κατοχήρωση συντάγματος. Επεφημείτε δικτατορίσκους είτε το κοσμικούς ηγέτες οι οποίοι δεν εκλέγονται ποτέ, οι οποίοι αναβάλουν τις εκλογές και οι οποίοι με κάποιο μαγικό τρόπο βρίσκονται εκεί στα μέγαρα του λαού. Επεφημείτε έναν κύριο Λατούς, ο πρωθυπουργός μας θα το είπε, ο οποίος έχει ταχθεί εναντίον της φιλελεύθερης, συνταγματικά κατοχυρωμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ο κύριος Λατούς που επικαλείστε έχει γράψει εναντίον της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μιλάτε λοιπόν σε ένα κόμμα το οποίο προστάτευσε σε κρίσιμες στιγμές τη δημοκρατία, πήρε μεγάλες θεσμικές αποφάσεις για τα μεγάλα εθνικά θέματα, με έναν τρόπο ο οποίος απαξιεί και καν να δεχθεί απαντήσεως. Όμως κύριε Τζανακόπουλε, γιατί αλήθεια κύριε Τζανακόπουλε, σας ενοχλεί ότι ένας πολίτης, γιατί σας ενοχλεί ότι ένας πολίτης αποδοκιμάζει έναν υπουργό σας για το θέμα των Σκοπίων και δεν σας ενοχλεί ότι έχετε στο ευρωψηφοδέλτιό σας την κυρία Μυρσίνη Λοΐζου, η οποία έχει γράψει επανειλημμένα ότι πρέπει να καούν οι αστυνομικοί, ότι τα θύματα της τρομοκρατίας πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τους δολοφόνους τους, και έχετε αυτό το άτομο υποψήφιο ευρωβουλευτή εσείς και τολμάτε να εγκαλέσετε εμένα και τη Νέα Δημοκρατία για δημοκρατικούς θεσμούς. Μα είναι τουλάχιστον ντροπή. Είναι τουλάχιστον ντροπή. Έχετε έναν άνθρωπο. Γιατί δεν μιλάτε για την κυρία Λοΐζου. Γιατί δεν λέτε κάτι για την κυρία Λοΐζου. Γιατί δεν λέτε κάτι για την κυρία η οποία χαίρεται όταν καίγονται οι αστυνομικοί με Μολότοφ. Γιατί δεν απαντάτε, κύριε Ζανακόπουλε. Αφήστε το δημοκρατικό ήθος αριστεράς. Μόνοι σας το καταστρέψατε. Μόνοι σας το αποδομήσατε. Πηγαίνετε να χαργεντιστείτε με τον κύριο Όρμπαν. Πηγαίνετε να χαργεντιστείτε με τον κύριο Όρμπαν. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Θέλει να καίμε του αστυνομικού αλαμπάδε και μα ζητάει από τα θύματα τη τρομοκρατία να Έχετε το πολιτικό θράσος. Ναι. Αποδεικνύει αυτό που σας είπα. Ωραία. Γιατί δεν έχετε να πείτε τίποτα. Η κυρία Λοΐζου έχει μιλήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Έχει πει ότι δεν έπρεπε να έχει κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση στο social media. Τελεία και πάντα. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι. Εγώ αυτό θα σας ρωτήσω. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο αυτή η δήλωση. Έχει πει ποτέ. Σας παρακαλώ. Για περιμένετε λίγο. Γιατί τα πράγματα εδώ είναι πολύ σοβαρά. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ρέπουμε στον κυτρινισμό. Για πείτε μου. Η πρώτη καλή είδηση που ακούω καιρό στα δελτία ειδήσεων, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου. Προφανώς δεν είστε γνώστης όλων όσων έχουν γίνει στα social media. Επιτρέψτε μου. Δεν είστε γνώστης, κύριε Υπουργέ.
συνυποψήφιό σας με τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει πίσω τις δηλώσεις του σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να δολοφονούμε όλους όσους προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα? Θα πάρει πίσω τις δηλώσεις του για το γεγονός ότι θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχει γιατί στις στις μετανάστες και στους και έχουμε φτιάξει μια μόνια δεν μου απαντάει. Με ειδοποιούν ότι πρέπει να διακόψουν. Σας το είχα πει. Μας εγκαλούσατε γιατί δεν έχουμε ερκοντήσεων στην Αμυγδαλέζα στους πρόσφυγες και έχετε κάνει ένα γκέτο στην Μόρια το οποίο είναι η απαξία κάθε αξία του ελληνικού πολιτισμού. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Γιατί η κυρία Λοΐζου δεν είπατε τίποτα. Χωρίς επιφύλαξη, βεβαίως απάντησα. Χωρίς ίχνος επιφύλαξης. Ζήτησε συγγνώμη ότι πρέπει ότι να ζητήσουν συγγνώμη τα θύματα από τους τρομοκράτες. Και ακραίων σχολείων τα οποία έχει υιοθετήσει η παράταξή σας ακολουθώντας το τέμπο των κυρίων Γεωργιάδη, Βορύδη και Σαμαρά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ρουσόπουλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να τους θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ρουσόπουλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε εδώ απόψε. Ήταν πολύ ζωηρή και έντονη η συζήτηση. Νομίζω ότι επειδή το συζητούσαμε πριν μπούμε, λέγατε ότι μα 2 ώρες θα είναι μεγάλη εκπομπή. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλες 2 για να μπουν και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν προλάβαμε. Και Γιάννη και Γιάννη, και εσείς δεν προλάβατε να βάλετε πολλές ερωτήσεις ακριβώς λόγω έτσι της αντιπαράθεσης. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στη Δημόσια Τηλεόραση.